Μου είναι μεγάλο και εκτιμούμε ότι οφείλεται στην πλάκα της Αφρικής, στην αφρικάνικη πλάκα. Στα βάθη αυτά γνωρίζουμε ότι εκτονώνεται η πλάκα και μετά από συσσόρευση τάσεων. Το βάθος λοιπόν αυτό έχει να κάνει με την τεκτονική δυναμική της πλάκας. Δεν είναι κάποιο, αν θέλετε, γνωστό επιφανειακό ρήγμα. Όπως καταλαβαίνετε, ένα βάθος 90 χιλιόμετρα δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιο γνωστό ρήγμα στην επιφάνεια. Δεν μου λέτε, γιατί δεν αισθητός τόσο πολύ στην Αττική? Είναι συνηθισμένο για τους σεισμούς ενδιάμεσου βάθους. Η ενέργεια διαδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις και έτσι έχουμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σας θυμίζω, έγινε ο σεισμός στα Κύθυρα, μεγαλύτερος, στο Λεωνίδιο, με μεγαλύτερο μέγεθος, και τότε είχε κουνηθεί όλη η Αθήνα και... Έχει ξαναδώσει περιοχή τέτοιους σεισμούς? Κοιτάξτε, στον ευρύτερο χώρο θα έλεγα, κοντά στη Μήλο έχει δώσει σεισμούς τέτοιου μεγέθους, λίγο μεγαλύτερο. Προς το παρόν φαίνεται ότι είναι κάποιο σεισμικό, αν και είναι ένα σεισμικό γεγονός που έγινε πριν από λίγα λεπτά, καταλαβαίνετε, πριν από περίπου μία ώρα. Επειδή στην περιοχή δεν έχουμε κάτι μεγαλύτερο προς το παρόν από ό,τι γνωρίζουμε, αν και θα είμαστε επιφυλακτικοί, θεωρούμε κατά πάσα πιθανότητα ότι είναι ο κύριος σεισμός, αλλά πάλι με επιφύλαξη θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία τις επόμενες ώρες και θα ξαναδούμε. Να επαναλάβουμε λίγο πάλι την ένταση του σεισμού. Το μέγεθος του σεισμού μέγεθος. Είναι 5,7 της κλίμακας Ρίχτερ.